υποστήριζες αν δεν έλεγε. Α, θα τον υποστήριζες. Φλωριντάκι. Υποστήριξε το Γιάννη Μπέζο και καλά έκανε. Γιατί να σου πω κάτι, είπε το αυτό το προφανές που πάμε κι εμείς, ότι ρε παιδιά, ο Μπέζος αυτό είναι, αυτό τον ενδιαφέρει. Όχι, και δεν τον νοιάζει να είναι αρεστό σε περισσότερους. Και τον ζήλεψε λίγο. Δηλαδή έκρυψε μία μικρή ζήλια ότι θα ήθελα να είναι έτσι και να μην με νοιάζει. Συμπέρασμα, τον ζηλεύει τον κολλητό του. Μου έλεγε off the record ότι ας πούμε έχει τύχει, λέει να είμαστε μπροστά σε κόσμο, σε διακοπές κτλ. Και να έρθει κάποιος να θέλει να του ζητήσει μια φωτογραφία selfie και να πει ο κύριος Μπέζος δεν θέλω. Αυτό δεν θέλω να τη βγάλω. Ενώ μου λέει εγώ, ας πούμε, πολλές φορές θα πιεστώ, δεν θα περάσω καλά να βγάλω μια selfie, αλλά θα την κάνω. Ναι, παιδιά, εμένα ο Θεός να με συγχωρέσει, γιατί και ο κόσμος καμιά φορά δεν καταλαβαίνει. Στο μόνο σημείο που κάπως έχω αγριευτεί να μου ζητήσει κάποιο selfie, όχι, είναι μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή, να έχω πάει στον Άγιο Εφραίμ να προσκυνήσω και να έρθει μια να μου πει να βγάλω μια selfie. Τύχει αυτό. Ναι, μία και δυο. Στο μοναστήρι, γιατί, στο μοναστήρι μέσα. Γιατί. Δηλαδή εκεί λέω, εντάξει, ας καταλαβαίνω λίγο τα σημεία. Δηλαδή έρχεται ο άλλος σε φάση κατάνοησης. Κάθε μου είχε εμένα στο Μεσταυρωσμένο, Μεγάλη Παρασκευή, στον Εύρο, πηγαίναμε Τουρκία με μια κοπέλα και σταματάμε να ανάψουμε ένα κερί στον Μεσταυρωμένο. Και έγινε μέσα εκεί το Μεσταυρωμένο. Από επιτάφιος έγινε κουσκούση. Μάλιστα, κατάσταση. Λοιπόν. Και Ελλάδα εδώ και πείτε μας και χαχαχα, χουχουλό, παιδιά. Συγγνώμη, λίγο σταυρωμένος πραγματικά. Λέμε. Όχι, ήταν επιτάφιος, δεν ήταν σταυρωμένος. Μάλιστα. Λοιπόν.